Μετά την ομιλία του Υπουργού. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Το νομοσχέδιο το οποίο συζητείτε περιλαμβάνει και μία παράγραφο με ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων. Δεν θα έπαιρνα το λόγο, γιατί οι ρυθμίσεις αυτές είναι ευνόητες και απλές, νομίζω δεν δημιουργούν ιδιαίτερα προβλήματα ή συγκρούσεις, αν δεν ήθελα να κάνω εν τέλει και μια γλωσσική παρατήρηση που μπορεί να οδηγήσει σε διόρθωση. Ως προς το περιεχόμενο πάντως, περιλαμβάνονται κάποιες ρυθμίσεις που αφορούν τους συμβολιογράφους, κάποιες άλλες που αφορούν τους δικαστικούς επιμελητές και κάποιες σοβαρές μεταρρυθμίσεις του πτωχευτικού δικαίου. Σε ό,τι αφορά τους συμβολιογράφους, έχουμε μία μείωση της προβλεπόμενης αμοιβής για ποσά τα οποία φτάνουν μέχρι 120.000 ευρώ. Από 1% το ποσοστό της αμοιβής γίνεται 0,8%. Η μείωση νομίζω είναι φυσιολογική σε μία περίοδο κρίσης. Σε ό,τι αφορά δε τους δικαστικούς επιμελητές, μετά από μία επιτρέψουμε να πω επιτυχή διαπραγμάτευση από την ελληνική πλευρά, αυτό το οποίο επιτεύχθηκε ως συμβιβασμό στο κυριότερο προς συζήτηση θέμα, δηλαδή το γεωγραφικών ορίων δραστηριότητας των δικαστικών επιμελητών, προβλέπεται ότι η δραστηριότητά τους θα αναπτύσσεται εφετειακή περιφέρεια. Σε ό,τι αφορά το πτωχευτικό δίκαιο, η μεταρρύθμιση είναι μεγαλύτερης εκτάσεως. Οι στόχοι είναι δύο, όπως τους έχω αντιληφθεί και από την Ευρωπαϊκή Σύσταση. Ο ένας είναι η προσπάθεια παροχής μιας δεύτερης ευκαιρίας και μιας δυνατότητας εξυγίανσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας είτε εταιριών είτε φυσικών προσώπων σε όσους έχουν περιθώρια πραγματικά να παραμείνουν στην αγορά ως έντιμοι επιχειρηματίες οι οποίοι αντιμετώπισαν μία δυσκολία. Και ο δεύτερος στόχος είναι μια προσπάθεια συνοχής. Ακούγομαι κύριε Πρόεδρε. Μια προσπάθεια ενοποίησης των καλών περιπτωχεύσεως στο... Παρακαλώ τους κυρίους βουλευτές να καθίσουν όσο μιλάει ο κύριος Υπουργό. Μια προσπάθεια ενοποίησης των κανόνων, ώστε να μην υπάρχουν διαφορές οι οποίες θα επέτρεπαν στον επίδοξο αφαιρέγγιο να διαλέγει τη χώρα της εγκατάστασής του προκειμένου να ασκήσει δραστηριότητες με προοπτική κάποιες μελλοντικής πτώχευσης. Οι ρυθμίσεις νομίζω ότι γενικά θα πρέπει να είναι ευπρόσδεκτες. Προβλέπονται βέβαια νέες προϋποθέσεις για την υπαγωγή στη δυνατότητα εξυγίανσης, πιο έγκαιρες, πιο ευνοϊκές για τους οφειλέτες, αφού δεν προβλέπονται για παράδειγμα και τα παράβολα τα οποία προβλέπονταν προηγουμένως από 2.000 έως 7.000 ευρώ, τα οποία έκαναν ασφαλώς δύσκολη την προσέλευση ενός τοχού στη διαδικασία αυτή. Προβλέπεται βεβαίως αναστολή διώξεων σε όσους έρχονται σε συμφωνία με το 60% των πιστωτών. Γενικώς έχουμε συντμήσεις και απλοποιήσεις. Για παράδειγμα, δεν χρειάζεται ειδική πραγματογνωμοσύνη εάν οι πιστωτές έχουν συμφωνήσει ότι η πρόταση του πτωχού, η πρόταση για ικανοποίησή τους είναι θετική. Και επίσης γενικώς έχουμε μία διευκόλυνση διαδικαστική και μία επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών. Χαρακτηριστική ρύθμιση, η οποία βεβαίως θα είναι ευπρόσδεκτη, είναι το γεγονός ότι προβλέπεται η δυνατότητα του επιχειρηματία ο οποίος προσχωρεί σε αυτές τις διαδικασίες σε 3 χρόνια να είναι πλέον ελεύθερος να συναλλάσσεται. Αυτό ισχύει έναντι των 10 ετών τα οποία έσχαιαν προηγουμένως και που απέκλειαν από την αγορά για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα εκείνον που θα έμπαινε χωρίς την εξυγίανση σε αυτή τη διαδικασία. Θα ήθελα να κάνω όπως το προανήγγειλα και μια γλωσσική παρατήρηση. Βλέπω στο νομοσχέδιο ότι το όργανο, το πρόσωπο το οποίο προβλέπεται για να ασκεί λειτουργίες αντίστοιχες με αυτές του συνδίκου παλαιότερα αλλά και άλλες όπως του Μεσολαβητή και άλλες σχετικές με την πτώχευση ονομάζεται Σύμβουλος Αφαιρεγγιότητας. Ο όρος μου φαίνεται μέχρι και διασκεδαστικός. Μεταφράζεται το αγγλικό προφανώς Insolvency Administrator. Νομίζω ότι ή θα έπρεπε να πούμε διαχειριστής αφαιρεγγιότητας ή να πούμε σύμβουλος φερεγγιότητας. Αλλιώς η γενική μοιάζει, όπως έλεγε ο γυμνασιάρχης μου, γενική της ιδιότητας.
σύμβουλος αφαιρεγκαιότητας σημαίνει κάτι το οποίο δεν γίνεται κατανοητό και προτείνω να διορθωθεί ο όρος τουλάχιστον σε σύμβουλο αφαιρεγκαιότητας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.